Για ακόμη μία φορά, ο Δήμος της πόλης μας δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο. Τις διαδικασίες ολοκλήρωσης ενός κτηρίου στη Νέα Καρβάλη θα κινήσει ο Δήμαρχος Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης. Μία στέγη που θα φιλοξενηθούν άτομα που έχουν ανάγκη. Πριν από 7 χρόνια περίπου δημιουργήθηκε αυτό το κτίριο, στην περιοχή της Νέας Καρβάλης. Το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, παρόλο που το 2014 έγιναν τα εγγένεια. Είναι ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από 6 χρόνια, πριν από 7 χρόνια, ας το πούμε. Αυτό ήταν μια δωρεάν της κυρία Καπλανίδου στην στέγη πολιτισμού της Καρβάλης για να γίνει γυροκομείο. Επειδή όμως δεν μπορούσε να ολοκληρωθούν και τα χρήματα δεν είχαν φτάσει, τότε ο Δήμος, όταν και μάλιστα ήμουν εγώ αντιδήμαρχος εκείνη την περίοδο, το εντάξαμε στο ΕΣΠΑ, δηλαδή κάναμε προγραμματική σύμβαση με την στέγη πολιτισμού της Νέας Καρβάλης, το εντάξαμε στο ΕΣΠΑ και ολοκληρώθηκε το 2014, νομίζω, είχε σχεδόν ολοκληρωθεί, το 2015 ολοκληρώθηκε εντελώς. Έγιναν κάποια εγγένεια για να δείξουμε ότι πάντα, ότι ξέρετε, κάνουμε εγγένεια και ολοκληρώνουμε ένα έργο και μετά σταμάτησε. Το έργο αυτό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, δεν έχει πάρει ηλεκτρικό ρεύμα. Τότε για να το εντάξουμε είχαμε κάνει τακτοποίηση, τέλος πάντων τις διαδικασίες τακτοποίησης κάποιων αυθαιρέτων, οι οποίες με τους αργούς ρυθμούς που υπάρχουν, που υπήρχαν τέλος πάντων και στον Δήμο, αυτό επί 5 χρόνια είναι νεκρό και δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Τέλος πάντων έχω δώσει τώρα εντολή από Δευτέρα, θα γίνουν όλες οι διαδικασίες εκείνες που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί και να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους συνδημότες μας οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή ένα τέτοιο, ας το πούμε, εργαλείο στα χέρια μας και το έχετε και κάθετε με μια δικαιολογία ότι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τακτοποίησης. Λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή οι Δήμοι να σοβαρευτούν, να κόψουν την πολλή γραφειοκρατία η οποία υπάρχει και ταλανίζει και κρυβόμαστε πίσω από την γραφειοκρατία και δεν ολοκληρώνουμε ποτέ ή αργούμε να ολοκληρώσουμε βασικές υποδομές. Αυτό το κτίριο θα μπορούσε να εξυπηρετεί όχι μόνο αστέγους, κύριε Δημάρχη, αλλά και ανθρώπους που έχουν προβλήματα είτε με τα σπίτια τους, είτε θέματα το να μπορούν να εξυπηρετηθούν και μόνοι. Ακριβώς. Είναι ένα σπίτι, είναι ένας χώρος που, όπως το είπατε, δεν θα ήταν μόνο άστεγοι, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι θα είχαν προβλήματα. Τώρα θα κοιτάξω ούτως ώστε να ολοκληρωθούν σύντομα, να ξεκινήσει η διαδικασία να λειτουργεί στην αρχή με άτομα από την κοινοφελή εργασία όταν θα μας έρθουν και από εκεί και πέρα θα δούμε και για πιο μόνιμο προσωπικό.